Καλημέρα, φίλες μου. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη συνταγή, sweet sandwich and cook πάντοτε, κέικ σοκολάτα, χωρίς αυγά. Πάμε να αρχίσουμε να δούμε τη διαδικασία. Έχω εδώ 30 γραμμάρια λίναρο σπόρο και θα βάλω 2 κουταλιές του γλυκού, 2 κουταλάκια του γλυκού, νεράκι. Και θα το αφήσω στην άκρη να φουσκώσει μέχρι να κάνουμε τη συνταγή μας και θα το χρειαστούμε να το βάλουμε μέσα. Αυτή είναι η διαδικασία του λιναρού σπόρου. Είναι το υποκατάστατο αυγού αυτό. Θα το βάλουμε στην άκρη. Τελείωσε αυτό. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 100 γραμμάρια κακάο. Έχω 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Ανακατεύω με το σύρμα μου. Θέλω μία μπρέζα μαλατάκι. Έτσι λίγο. Ανακατεύω. Θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Τώρα θα προσθέσω τα υγρά υλικά. Έχω ένα κουταλάκι του γλυκού καφέ που θα μου πει σε μισό φλιντζάνι νερό. Θα το ανακατέψω. Έβαλα ένα κουταλάκι του γλυκού από το νέο καφέ μας σε μισό φλιντζάνι νερό. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι. Μισό φλιντζάνι 250 ml κατακρίδια γάλα γκαρίδα, 100 ml ύλη έλαιο και αυτά είναι τα υλικά που θέλω για το cake και θα προσθέσω το λιναρό σπόρο. Ήρθε η ώρα που ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Ανακατεύουμε έτσι προσεκτικά και να ρουφήξει τα υγρά το αλεύρι με το κακάο. Με μια πολλά υπέροχη συνταγή σε τρελαίνει μικρούς και μεγάλους με σίγουρα. Λοιπόν, θα βάλω και το σακουλάκι με τα chocolate chips μέσα. Θέλουμε μισό σακουλάκι, διότι αν βάλουμε έναν είναι βαρύ. Θα βάλω και από πάνω γλάσο σοκολάτα, γι' αυτό δεν προτιμώ να βάλω πάρα πολλά μέσα. Σε έναν ταψάκι, σε μια στρογγυλή φόρμα, το βάζουμε όπου θέλουμε. Εδώ έχω έναν ταψάκι μια στρίση. Θα το τοποθετήσουμε το χυλό μας εδώ μέσα και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά περίπου. Δεν ανοιγοκλίνουμε το φούρνο μας. Περιμένουμε μετά τα 35 λεπτά αν θέλετε να το ελέγξετε. Αλλιώς 50 λεπτά το ελέγχουμε και μια χαρά. Στο φούρνο να το ψήσουμε. 300 γραμμάρια κουνιά σοκολάτα υγεία εδώ στην κατσαρόλα μου. Μπορείτε να το κάνετε σε μπέμπαρι και 250 ml γάλα γκαρίδας. Ανακατεύουμε στη φωτιά, δεν το αφήνουμε για να μην μας αρπάξει μέχρι να λιώσει η σοκολάτα μας και να ενωθεί με το γάλα μας. Πάω στη φωτιά για να το δείξω τρευτό. Εδώ έτοιμο το γλάσο μου, φίλες μου, φίλοι και φίλες. Το σοκολατό κέικ μου είναι έτοιμο. Θα το ρίξω από πάνω. Να πάει πάνω του. Και θα το αφήσω λίγο να ρουφήξει, λίγο να πάει και από κάτω. Έτσι μας αρέσει εμάς, θα έχει πολύ και σοκολάτα.
Και θα το κόψω σε λίγο να δείτε πώς είναι. Έτοιμη η πανδεσία κέικ σοκολάτα στη Χάντρις χωρίς αυγά. Μεγάλα αγκαλίδα, μελινά ρόσπορο υποκατάστατο των αυγού. Αυτό είναι το κέικ μου, δείτε το και εσείς να ζηλέψετε. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από έναν κανονικό κέικ σοκολάτα. Θα προσπαθήσω να το βγάλω, είναι λίγο ζεστό, αλλά μ' αρέσει. Εδώ κοιτάξτε μέσα και εδώ το κομματάκι που έβγαλα, η κομματάρα μου εδώ, είναι φοβερό, φοβερότατο. Κοιτάξτε και μέσα εδώ πώς είναι. Έγινε θεϊκό ζουμερό κέικ σοκολάτας, χωρίς αυγά, που οι άντρες τώρα θα δοκιμάσετε και θα ζηλέψετε και θα πάτε να το φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ, κάνετε εγγραφή, κοινοποιήστε, σχολιάστε και έρχομαι σύντομα με νέα συνταγή.